Νομίζω ότι το ενδιαφέρον για την παιδιατρική οφθαλμολογία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό και ειδικά στα νοσοκομεία τα εξειδικευμένα για παιδιά. Και υπάρχουν συνεργασίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και με το νοσοκομείο το Αγία Σοφία των Παιδών στην Αθήνα. Συμβαίνει πολύ συχνά να έρχονται παιδάκια με όγκους από Ελλάδα να θεραπευθούν στη Σιένα που είναι το κέντρο αναφοράς των όγκων παιδιατρικής ηλικίας. Και μέχρι σήμερα έχουν θεραπευθεί πάνω από 70 παιδιά που έχουν έρθει σε εμάς. Αν υπολογίσετε ότι αυτός ο όγκος είναι πάρα πολύ σπάνιος και ότι στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5 περιστατικά το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό κέντρο για τόσο μικρό αριθμό παιδιών και αναγκάζονται οπωσδήποτε να έρχονται στο εξωτερικό για θεραπεία. Αλλά έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι συνάδελφοι, οι Έλληνες, στο να μπορούν να κάνουν ένα πολύ αξιόλογο follow-up αυτών των παιδιών. Οπότε μετά αφού τελειώσουν τη θεραπεία στο εξωτερικό, συνεχίζουν στην Ελλάδα το follow-up για τα επόμενα χρόνια. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, πιστεύετε, να δημιουργηθεί, πέρα από τον αριθμό των περιστατικών εδώ στην Ελλάδα, ένα κέντρο που θα μπορέσει τελικά να ασχολείται με αυτό το κομμάτι? Δεν νομίζω ότι είναι ειδικά δύσκολο το να δημιουργηθεί το κέντρο. Το κέντρο το κάνουν οι γιατροί. Οπότε χρειαζόμαστε ειδικούς οφθαλμιάτρους που να είναι έμπειροι στους όγκους παιδιατρικής ηλικίας. Και αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Είναι εμπειρίες που χρειάζονται το λιγότερο 10 χρόνια για να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, να κάνει τη σωστή διάγνωση ή τουλάχιστον να κάνει το πλάνο για μια σωστή θεραπεία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, γιατί τα μηχανήματα και τα μπορούν να δεν έχουν μεγάλα κόστη. Αλλά είναι το πρόβλημα των εξειδικευμένων γιατρών.